Πρόγραμμα αναμπέλωσης που αφορά επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδα ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης. Αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο το πιστεύουμε πολύ. Και τα δύο αυτά προϊόντα έχουν εξαιρετικά δυναμικό χαρακτήρα και πρέπει να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Γι' αυτό τον λόγο χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναμπέλωσης. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των αμπελοκαλλιεργητών και της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο μάλιστα έχει υποβληθεί και παλαιότερα στο Υπουργείο και το οποίο αφορά σε τουλάχιστον 25.000 στρέμματα. Το θέμα της αναμπέλωσης, το οποίο είναι ένα θέμα καθαρά αναπτυξιακό, καθαρά έχει ενδογενή ανάπτυξη, γιατί οι παραγωγοί μας θα μπορούν και οι αγρότες μας να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο της αναμπέλωσης που είναι αναγκαίο για την Κρήτη και ειδικά για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και για τη σταφίδα, αλλά και για το επιτραπέζιο σταφύλι. Να δούμε την αναδιάρθρωση του Σουλτανίρα να ξαναεπανέλθει στην αγορά, διότι μη λέμε ψώματα, το Ηράκλειο μεγαλούρισε από την Ξαθιά Γόησα που λέγανε τότε. Αυτή ήταν η βάση του Ηρακλείου. Και είναι αμαρτία ένα τέτοιο προϊόν να το αφήσουμε στα ζήτα. Το πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθεί στο επόμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, με τα στελέχη του Υπουργείου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό να ξεκινήσει νωρίτερα. Με τα βεβαιότητα θα το εντάξουμε στο επόμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και θα εξετάσουμε και θα έχουμε μια απάντηση επί δύο θεμάτων, κυρίως νομικού χαρακτήρα, για το κατά πόσον μπορούμε να το ξεκινήσουμε τώρα και να το συνεχίσουμε σαν γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και επίσης κατά πόσον το να το ξεκινήσουμε τώρα δεν μας δημιουργεί ζητήματα παρανόμων ενισχύσεων που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους ανακτήσεων. Από τη στιγμή που θα είμαστε εντάξει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα αυτό, είπα ότι είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα ποσά προκειμένου να οργανώσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Το αναγκαίο για την επόμενη περίοδο είναι τα εγκυοβελτικά έργα, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε τις αποδόσεις, εάν θέλουμε να δούμε πώς θα έχουμε ένα καλύτερο προϊόν, αλλά και να δώσει μια απόδοση καλύτερη στον παραγωγό, πρέπει να υπάρχουν οι αρδεύσεις. Την ίδια ώρα εξανεμίζονται οι ελπίδες των αγροτών για επίσπευση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, με το Μάκη Βορύδη να αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την πληρωμή τους νωρίτερα από τον Οκτώβριο. Έχει και νομικά ζητήματα αυτό, που ίσως μπορούν να ξεπεραστούν. Έχει και ένα ζήτημα του να προσδιορίσουμε και μας σε μια συζήτηση το κόστος των τόκων. Εάν είναι μια σημαντική επιβάρυνση από πλευράς τοκοφορίας, θεωρώ ότι και σε πραγματικά ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγούς μας δεν θα το θέλαμε. Η κάθοδος του Μάκη Βορύδη στην Κρήτη έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, καθώς το βράδυ της Κυριακής θα γίνει ο νονός του εγγονού του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και συμβούλου του Υπουργού Ανδρέα Στρατάκη στη Ροδιά. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να προχωρήσει σε κρίσιμες επαφές και συναντήσεις σήμερα στο Ηράκλειο και αύριο στο Ρέθυμνο, καθώς θα βρεθεί σε Μελιδόνη και Πέραμα.